Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Καταρχάς, να απαντήσω στην αξιωματική αντιπολίτευση σχετικά με την εκταμείευση της δόσης του ενός δις. Αλλά να ενημερώσω και το Σώμα ότι η εισήγηση που έκανε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο ESM, μαζί με την υποστήριξη των άλλων ευρωπαϊκών θεσμών, τόσο της ΕΚΤ όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήταν θετική. Εισηγήθηκε την εκταμείευση του ενός δις μέχρι τις 15 Ιουνίου. Ήταν η αιμονή μιας συγκεκριμένης χώρας, αιμονή να δει αποδείξεις, αποδεικτικά στοιχεία πληρωμής ενός πολύ μικρού ποσού που οδήγησε τελικά στην αναβολή της εκταμείευσης για μερικές ημέρες. Το πρώτο λοιπόν που θα ήθελα να σημειώσω είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής. Κατανοώ, το επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, κατανοώ την επιθυμία της Ολομέλειας να συζητηθεί το νομοσχέδιο όσο πιο αναλυτικά γίνεται. Τονίζω όμως ακόμα μία φορά ότι η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και δημοσίευσης του πολυνομοσχεδίου στο ΦΕΚ συνεπάγεται αναβολή της συζήτησης για την ελάφρυνση του χρέους. Η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει στο τελευταίο Eurogroup, το επόμενο Eurogroup της 21ης Ιουνίου, και δεν πρέπει να δοθεί κανένα δικαίωμα σε κανένα κράτος μέλος να επιχειρήσει την αναβολή της. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε κάτι, τα επικαιροποιημένα κείμενα των προγραμμάτων είναι η διαδικασία μέσω των οποίων εκτελείται κάθε πρόγραμμα προσαρμογής. Το ίδιο γινόταν και στο πρώτο πρόγραμμα, το ίδιο γινόταν στο δεύτερο, το ίδιο γίνεται και τώρα. Είναι δημόσιο κείμενο, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την ίδια πρακτική που ακολούθησε και η προηγούμενη κυβέρνηση ακολουθούμε και εμείς. Ευχαριστώ.